Πρώτη φάση για τον Ηρακλή στο 6ο λεπτό. Λάθος από τον Μίτσελ. Ο Αραμπατζής πρόλαβε τον Σολτάν. Η μπάλα χτύπησε πάνω του, κατέληξε τελικά out. Στο 8ο λεπτό η ΑΕΚ θα καταφέρει να σκοράρει, όμως το γκολ θα ακυρωθεί. Είναι ο Μπαχά που πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ, όμως δεν μέτρησε. Βλέπουμε ελάχιστα πιο μπροστά. Σωστά ακυρώθηκε το γκολ αυτό για την ΑΕΚ στο 8ο λεπτό. Στο 12ο λεπτό σουτ στην κίνηση του Πίτου Γκαρσία. Η μπάλα πέρασε ψηλά από τα δοκάρια του Αραμπατζή. Έχουμε περάσει στο 21ο λεπτό. Ωραία ανάπτυξη του Ηρακλή ξανά που είχε τις καλύτερες ευκαιρίες στο πρώτο μέρος. Ο Ηλιάδης θα κάνει το σούτο, ο Αραμπατζής με τα ακροδάχτυλα θα διώξει σε κόρνερ. Ο Ηρακλής στο πρώτο μέρος μπήκε πολύ δυνατά. Η ΑΕΚ ήταν κοιμισμένη, το μυαλό της στο κύπελο, όπως είπαμε και στην αρχή. Στο δεύτερο ξύπνησε. Η τελευταία φάση του ημιχρόνου ήταν στο 38ο λεπτό με ένα σούτο Σολτάνη. Ο Αραμπατζής δεν ανησύχησε. Στην επανάληψη η Ένωση μπήκε πιο δυνατά και είχε δύο καλές ευκαιρίες. Στο 46 ο Μπαχά θα βγάλει τη σέντρα, ο Γκερέιρο από κοντά δεν θα καταφέρει να νικήσει τον Βιτκόφσκι, ο οποίος θα μπλοκάρει εύκολα. Στο 50ο λεπτό ο Γιάχιτς θα μπει στην περιοχή, θα κάνει τη σέντρα σουτ, ο τερματοφύλακας του Γυρεού θα πει ξανά όχι και θα κρατήσει το 0-0. Αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία του μάτς και είναι για την ΑΕΚ χαμένη. Ο Λαγός θα κάνει το σουτ προκαινής εστίας, είχε βγει ο Βιτκόφσκι, ο Στάμου θα διώξει την μπάλα και στην επαναφορά της. Ο Καφές ήταν πολύ κοντά, ευνηδιάστηκε, δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ξανά το σο του Λαγού. Ο Στάμου διώχνει την μπάλα και ο Καφές χάνει μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Στο 68ο λεπτό ένα σουτ από τον Σκόκο που πέρασε στο 56ο λεπτό στο παιχνίδι, ήταν στον πάγκο, δεν ξεκίνησε για την ΑΕΚ. Και ο Ηρακλής θα απειλήσει στο 73ο λεπτό. Ωραίο σουτ του Ηλιάδη. Με πολλά φάλτσα ο Αραμπατζής σε ετοιμότητα θα διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Πολύ καλή επέμβαση από τον νεαρό τερματοφύλακα Τσάκ και αυτή είναι η τελευταία φάση του αγώνα με τον Λεωνάρντο στο 88ο λεπτό. Το σούτ του, το διαγώνιο σούτ θα περάσει out. Το 0-0 έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή. Η ΑΕΚ πλέον μπαίνει στα play-off με ένα βαθμό, ενώ ο Ηρακλής τερμάτισε στην 11η θέση με 35 βαθμούς και πλέον αυτό που ενδιαφέρει